Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή. Επίσης, λοιπόν, τα ψέματα λιγοστεύουν για όλους, σφίγγουν τα γάλατα και αυτό σημαίνει ότι πλέον η προσοχή και η σοβαρότητα και το να τα δώσουν όλα οι ομάδες είναι πλέον απαιτητό, Είναι απαιτητότατο και πλέον δεν μπορεί να ρεφάρξεις ό,τι στραβοπάτημα κάνεις, θα μην γελιόμαστε και επίσης ήρθε η ώρα της αλήθειας, γιατί για να πάρει κανείς το πρωτάθλημα πρέπει να πάρει ντέρμπι. Mm-hmm. Όχι μόνο γιατί τα ντέρμπι δίνουν βαθμούς, αλλά γιατί αφαιρούν και ένα τρίποτα τον αντίπαλο. Mm-hmm. Για μένα τα ντέρμπι, η νίκη στο ντέρμπι και σήμερα για τον Παναθηναϊκό θα είναι 7 πόντο και θα το εξηγήσω. Τρίφ που παίρνει ο Παναθηναϊκός, τρίφ που χάνει ο Ολυμπιακός. Και μην ξεχνάμε πλέον ότι ο Παναθηναϊκός παίζει και όλες οι ομάδες και για τις ισοβαθμίες. Mm-hmm. Καθώς ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή και την ΑΕΚ που είναι οι βασικοί συνδικητές, επειδή είχε τερματίσει βάσει των κριτηρίων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτος, έχει το προβάδισμα, έχει μια απόλυτη ισορροπία βαθμών και τερμάτων στο μεταξύ τους στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Αυτό σημαίνει ότι εάν πάρει την νίκη αναγκάζει τον Ολυμπιακό όχι απλά να μείνει στο μείον 6, ότι αυτό συνεπάγεται με το βάρος και το άγχος που μεταφέρει στον αντίπαλο. Πάντα έχει κραδασμού μια ιδέα σε τέτοια ντέρμπι. Από την άλλη πλευρά παίρνει και την ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει ένα συνεπτά. Μετά είναι υπερκαλύψει mm-hmm. στο Καρεσκάκη το παιχνίδι αυτό με νίκη πάνω από ένα γκολ. Αφενός και αφετέρου θα του κάνει δηλαδή και η ισοβαθμία του Παναθηναϊκού για να πάρει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνεις ότι και 0.5 σήμερα είναι υπερπολίτιμο, γιατί θα δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό ενδεχομένως, αν δεν σκοτάσουν κάπου αλλού, να πάει και στο Καρεσκάκη για 2 αποτελέσματα στην πρωτευτερία νοσική. Μπορεί να το κάνει και το χειδίο δηλαδή τότε. Άρα. Και όχι μόνο είναι ακόμα βέβαια μακριά. Ναι, έχουμε Παναθηναϊκό που έχει παίξει 3 παιχνίδια στα play-off. Ένα γκολ πέτυχε αυτό με τον Άρη. Κάτι που σημαίνει ότι επιθετικά είναι πολύ ζώρικος, αμυντικά πάει καλά. Αυτό ίσως να είναι βέβαια μια καλή συνταγή, καλή άμυνα για το ντέρμπι, αλλά πρέπει να παίξει και λίγο να κάνει ευκαιρίες, να φοβήσει λίγο τον αντίπαλο. Τις νίκες παίρνει η επίθεση, κατά τη γνώμη μου το πρωτάθλημα το παίρνει η επίθεση και η άμυνα όμως. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 αγωνιστικές να δεχτεί γκολ, αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Έτσι παίζει, κρατάει τον αντίπαλο μακριά και παίρνει το μάτσο με 0.5. Ναι. Ούτως ή άλλως βλέπουμε κλειστά πλέον. Καλά, με το Βόλο δεν έπαιξε έτσι, πίεσε με το Βόλο. Με το Βόλο όχι. Ναι. Εντάξει, είναι μικρότερο. Στα πιο δυνατά μάτσα γίνεται αυτό. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή. Βλέπεις ότι έχει μια ευκαιρία στο σκοράρισμα. Όμως ο Παναθηναϊκός ξέρει πολύ καλά ότι αν θέλει να γίνει βασιλιάς ποδοσφαιρικής ζούγκλας πρέπει να σκοτώσει τον βασιλιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να σκοτώσει τον πρωταθλητή ο Παναθηναϊκός αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ιδάλλως δεν συζητάμε, δεν μπορεί με ισοπαλία να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να έρθει μια νίκη στην ντέρμπι. Και πρόσεξε, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ντέρμπι δεν είναι τυχαίο. Ντέρμπι είναι ντέρμπι από αυτά που λέμε ότι σου δίνουν και τρομερό μπουστάρισμα, τρομερή όθηση για να πάρεις το πρωτάθλημα και ψυχολογικά μετά δηλαδή. Καλά, ναι, εντάξει, το επόμενο παιχνίδι θα πάει με πιο σιγουριά, ας πούμε, με καλύτερη... Εννοείται. Ναι. Είναι δυναμική. Αν και αργεί το επόμενο μάτσα, αλλά η βαθμολογική του θέση θα είναι... Ναι. Τρως ενέργεια, νομίζω, με αυτά τα παιχνίδια ψυχολογική. Άλλωστε, αν δεις τις δηλώσεις στον άνθρωπο του Παναθηναϊκού χθες, ήταν ξεκάθαρες. Είπε ο Σάντζες ότι θέλαμε αυτή τη νίκη για να ανέβουμε ψυχολογικά και το κάναμε, και ο Πέρεθ ότι παίζουμε τώρα πιο σωστά την εποχή, μας βοήθησε η νίκη στο Βικελίδης, και ο κότς είπε ξεκάθαρο ότι αν δεν πάρει οτιδήποτε άλλο τόσο μια νίκη σε τέτοια παιχνίδια δεν έχει και τόσο σημασία. Δηλαδή έδειξαν όλοι ότι πήραν όντως γέμισαν τις μπαταρίες από τον Άρη, αλλά ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρουν και νίκη με τον Ολυμπιακό. Θα είναι πολλά τα ωφέλη δηλαδή μια νίκη σήμερα στη Λεωφόρο, που θα είναι κατάμεση, θα είναι sold out. Αυτό βέβαια, εντάξει, λέει πολλά σε ένα ντέρμπι, τα έχουμε δει να μιλήσει και τίποτα πολλές φορές, όπως και τον πρώτο γύρο ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Αλλά σήμερα έχω έτσι μια πραγματικά μια θετική αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο διαβασμένος. Δεν πρόκειται να κάνει και ο Γιωβάνοβιτς δηλαδή στο διάβασμα του αγώνα, όπως στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, κάποιο άλλο λάθος. Και νομίζω ότι οι πράσινοι σήμερα είναι πολύ συνειδητοποιημένοι. Δεν ξέρω αν θα πάρουν το μάτς, γιατί δεν μπορεί να προβλέψει ένα τέτοιο. Όχι, τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Ναι. Είμαι όμως σίγουρος ότι θα είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός σήμερα. Πρέπει να είναι πολύ καλύτερος από άλλα μάτς, γιατί έχει να κερδίσει και παιχνίδι με τους τρεις, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ από τον Οκτώβριο, από το διπλό στην Τούμπα. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα.
Έτσι είναι τα στατιστικά, ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στα αγωνιστικά. Δεν λέει ένας φίλος, το παιχνίδι θα κριθεί στο κέντρο, κατά πολύ. Ναι. Λοιπόν, και επίσης άλλος ένας φίλος κάνει ένα σοβαρό λάθος. Λέει ότι ο μεγάλος αντίπαλος για τον τίτλο είναι η ΑΕΚ, γιατί έχει αιμονή με τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Ολυμπιακός είναι μες στο παιχνίδι, γιατί αυτός ο φίλος θεωρείται μόνο η ΑΕΚ, δεν ξέρω. Όχι, αναλόγως σήμερα απλά ο Ολυμπιακός, εντάξει, αν σήμερα κερδίσει, και αυτός δεν μπαίνει απλά στο παιχνίδι, παραμπαίνει και έχει ακόμα έναν δρόμο σίγουρα. Σίγουρα έχει δρόμο. Σίγουρα, με αυτά που έχουμε δει κιόλας. Μόνο με νίκη του Παναθηναϊκού γίνεται. Είναι μια ομάδα που βλέπω, φίλε, ότι γενικά κάνει μια στροφή ο Ανικό στους Γάλλους. Είχε τέσσερις βασικούς Γάλλους, η γαλλική κουλτούρα από τους Φρυσές, πάντων ένα σε κάθε γραμμή. Τον Μπά στην άμυνα, το Εμβιλάο σε αμυντικό Χάβαλμπο, ένα δεκάρι και τον Μπακαμπού στην κορυφή της επίθεσης. Και αλλαγές του όμως είχαν έτσι ένα παριδιάνικο αέρα. Είχε βάλει τον Σισε, τον Ελαραμπή και ένας Ελαραμπή που δεν είχε αγωνιστεί καθόλου με τον Άριο να συντελέσει το τελικό 3-1. Βλέπω δηλαδή ότι πάνε γαλλικό κλειδί. Ναι, ναι, για να πάμε τώρα στο Σέρβο με το Σλοβένικο Λόμπι τώρα στον Παναθηναϊκό. Για πάμε στο Σλοβένικο Λόμπι. Λοιπόν, όπου ο Παναθηναϊκός, αν το παιχνίδι κρυθεί στο κέντρο, εκεί πρέπει να φορτώσει λίγο, έτσι, που έχει και τα προβληματάκια του. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φάνηκε στη δηλώση στον ανθρώπου του Παναθηναϊκού που ανέρχομαι, ότι πιστεύουν ότι θα πάει να χτυπήσει το παιχνίδι και θα το χτυπήσει έντονα αυτό το μάτς, γιατί είναι πιο πίσω, είναι στο πλην 3, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, κάπου να ρεφάρει. Νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι αλλά Θεσσαλονίκη, δηλαδή ένα Παναθηναϊκό να προστατεύει τα νότα του και να θέλει να ελέγξει το ρυθμό, κυρίως με τη λογική του Γιωβάνοβιτς, να μην φάμε γκολ, αλλά όχι ότι παίζουμε αμυντικό ποδόσφαιρο, έχει τεράστια διαφορά. Ο Γιωβάνοβιτς δεν ζητάει στους παίκτες του, έχω δει σε όλες τις προετοιμασίες ποτέ, να παίξουν αμυντικό ποδόσφαιρο, έχει ζητάει να παίξουν σύγχρονο ποδόσφαιρο, να πνίγουν στην άμυνα για να σκοτώσουν την επίθεση. Έχει διαφορά τώρα με τ' άλλο. Άλλο αν δεν βγαίνει πάντα. Τώρα, αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός όντως είναι να σταματήσει τον Ολυμπιακό πρώτα. Δηλαδή σταματάς τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρεις τον Παναθηναϊκό ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή μεσοπιθετική γραμμή. Είναι πολύ συνειδητοποιημένη σε αυτό. Δεν πετάνε στους ταυρανούς. Οπότε το πρώτο που θέλει να σταματήσει τον Ολυμπιακό, και δεύτερο είναι να είναι πιο ήρεμοι οι παίχτες στην τελική προσπάθεια, γιατί έχει δείξει κάποια νευρικότητα ενίοτε ο Παναθηναϊκός στα τελειώματα. Τις ευκαιρίες του ξέρει ότι θα τις έχει, μπορεί να μην είναι 15 όπως Σαλαμάτσι 20. Μα όταν είναι λιγότερες, να δώσεις παραπάνω να είσαι πιο αποτελεσματικός, έτσι. Ακριβώς. Θέλει λοιπόν στις λίγες ευκαιρίες που θα, γι' αυτό βρίσκεται στα τελειώματα πολύ ο Γιωβάνοβιτς στην προπόνηση, στις λίγες ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, να είναι πολύ αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός. Οπότε, πάμε τώρα για καταρτισμό εντεκάδας. Ο Μπρινιόλι είναι για μένα πρώτο φαβορή, νομίζω θα τα καταφέρει. Ναι. Αλλά θα βάλω 4 παρενθέσεις και θα εξηγήσω γιατί. Ο Μπρινιόλι θα δοκιμάσει αν είναι ok, γιατί το ίδιο έκανε και στη Θεσσαλονίκη με τη σύσπαση που είχε στην πλάτη. Αν είναι ok, νομίζω θα τελετηρήσει αδειό, θα κρυφθεί και νομίζω οι πιθανότητες είναι υπέρ του. Θα το δούμε. Ο Λοντίγκιν είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας με εξαιρετικά ρεφλέξ στα δοκάρια. Σίγουρα ο Μπρινιόλι είναι καλύτερο με τα πόδια και περιμένει πίεση ψηλά του Ολυμπιακού Γιωβάνοβιτς, οπότε του κάνει ο Μπρινιόλι για αυτόν τον σκοπό. Αλλά λέμε φαβορή Μπρινιόλι. Αριστερά θα είναι ο Χουανκάρ. Νομίζω ότι δεν σπάει την άμυνα με σάρλια. Το συνηθίζει δηλαδή εδώ καλά, και ο Μάγκουσον είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν σπάει την άμυνα με σάρλια και με Σέγκεφελτ. Και δεξιά, τώρα εδώ έχει δύο λογικές. Πάλι θα βάλω παρένθεση. Να πούμε ότι είναι ο Σάντζες Παύλα Κότσιρετ. Γιατί το λέω αυτό? Ο Κότσιρετ δεν είχε το ρυθμό. Ο Σάντζες έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι πολύ καλό στα στημένα, είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, και κρατάει τη θέση του πίσω. Αν θες λοιπόν να κρατήσεις ένα ημίχρονο, θα πας όπως με τον Άρη να κρατήσεις το παιχνίδι και να το χτυπήσεις την επανάληψη κυρίως, όπου θα ακουθεί και ο αντίπαλος και θα ανοιχτεί, τον περιμένουν να ανοιχτεί τον Ολυμπιακό. Αν θες να παίξεις από την αρχή με πιο κλασικό fullback, πας στον Κότσιρα. Οπότε μια θέση παίζεται εκεί με Σάντζες και Κότσιρα δεξιά. Στη μεσαία γραμμή είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Νομίζω ότι επειδή υποφίλος για σκληρό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει τρεις παίκτες. Όχι, είπε, δεν είπε σκληρό. Γράφει θα χρηθεί στο κέντρο, είπε. Δεν είπε αν σκληρό. Ωραία, πάμε στο κέντρο λοιπόν. Έχει τον Τζέρι που έχει πολύ καλά τρεξίματα στην εποχή. Έχει ξαναβρει τα τρεξίματά του. Έχει τον Κουμπέλη που είναι πάρα πολύ φορμανισμένος. Παίζει ένα ηγετικό ρόλο. Και έχει και τον Μπέρεθ που είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο φορμανισμένος, αλλά είναι ένας πολύ ορθολογικός παίκτης. Είναι κομπιουτεράκι του Παναθηναϊκού. Οπότε θα πάει νομίζω σε μια τριάδα στη μεσαία γραμμή με αυτούς τους τρεις για να χαιτήσει τον Ολυμπιακό και να το χτυπήσει βέβαια. Και λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνεται να δούμε τον Μπερνάρ τώρα σε αυτό το σχήμα. Με 4-3-3. Και πάμε και μπροστά. Ο Παλάσιος θα είναι δεξιά.
Επίσης, τώρα πάμε για μια παρένθεση. Ο Γκλεν Χέσλερ είναι ο παίκτης που θα σουτάρει, θα κρατήσει τη θέση του, θα παίξει εσωτερικά, άρα δίνει βοήθεια στο κέντρο. Και βγαίνει και αριστερά. Ναι. Και ακριβώς βγαίνει και αριστερά. Ο Μαντσίνη είναι ο παίκτης που κρατάει μπάλες και είναι ο Μαντσίνη. Ξέρει μπάλα, σε σπάει από παντού. Οπότε τώρα πάλι εδώ έχει να κάνει με Γιοβάνοβιτς, παίζεται μια θέση εκεί. Ο Ξέρεις καλύτερα εσύ, αλλά νομίζω ο Μαντσίνη όμως είναι και πιο μπουκαδόρος από τον Κλέιν Χέσλερ. Μπράβο, αυτό είπα. Θα σου τάξει στην περιοχή, ενώ ο Μαντσίνη θα μπει και στην περιοχή λίγο. Εδώ πάλι τώρα έχει να κάνει με αυτό που θέλει ο coach. Θέλει να κρατήσει τον Ολυμπιακό, να τον αγχώσει, να ρίξει Μαντσίνη στο δεύτερο από τον Άρη, ή θέλει να πάει σε Κλέιν Χέσλερ σε ένα πιο σεταρισμένο παιχνίδι. Νομίζω έχει Κλέιν Χέσλερ για ξεκίνημα, παρένθεση όμως βάζω Μαντσίνη και εδώ. Ο Μαντσίνη, ξέρεις, δημιουργεί και story, επειδή ήταν να πάει στον Ολυμπιακό και δεν πήγε από τον Άρη, δημιουργεί και ένα story, οπότε ξέρεις, υπάρχει και ένα τσικίνητρο και έτσι μια... Είναι καλός παίκτης ο Μαντσίνη, ναι. Και έχει λείψει ένα παίκτης αυτό και τόσο για τη θέση. Και πάμε τώρα στην κορυφή, ο Σπόρα έχει φοβερή ψυχολογία, στις δηλώσεις μας είπε στο Βικελίδης ότι θα τα βάλω και ένα γκολ στον Ολυμπιακό. Ο Φώτης Ιωαννίδης όμως είναι ο... Αλλά έβαλε στο 1-1, δεν έβαλε. Ναι, με το πέναλτι. Ναι. Είπε ότι θέλει να το κάνει και τώρα αυτό. Α, θέλει να βάλει άλλο ένα, ναι. Ναι. Και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος σπάει πολύ καλά την μπάλα και τρώει ξύλο μπροστά. Και επειδή έχει τον Παπασταθόπουλο, η λογική είναι ότι βάζει τη σπόρα που έχει σκοράρει. Εγώ όμως θεωρώ ότι θα πάει με Φώτη Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός. Βάζω στην παρένθεση και το σπόρα βέβαια, γι' αυτό είπα τέσσερις παρενθέσεις. Αλλά είπαμε να δώσουμε και κάποιους παίκτες που ενδεχομένως έχουν τα προγνωστικά. Λέω ότι μάλλον θα ξεκινήσει με Φώτη Ιωαννίδη, γιατί του πάει το μοτίβο του Παπασταθόπουλου, θα πέσει πολύ ξύλο. Και ο Ιωαννίδης έχει story με τον πατέρα του, έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Λες να έχουμε τέτοιο σκηνικό από Παπασταθόπουλο Ιωαννίδη. Ναι. Όχι, μονομαχίες, μην το πάρεις. Ναι. Προς Θεού έτσι. Γιατί κοίταξε, να μιλάμε, δεν βάζουμε εισαγωγικά, το ξύλο εισαγωγικά το λες εσύ και το καταλαβαίνω. Λοιπόν. Θα πέσει και λίγο ντέρμπι, είναι για άντρες είναι ο ποδόσφαιρο. Αυτό ημέρα είναι όλα τα παιδιά, δεν νομίζω να έχουν τα παλικάρια να έχουν πρόβλημα. Ναι. Σε αυτό. Για άντρες στο γήπεδο ή στην εξέδρα και, και στους δρόμους. Στην εξέδρα είναι μόνο να κοιτάζει με popcorn. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Καλά, ναι. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Θα είναι γεμάτο. Να σου πω ότι οι εργαζόμενοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δώσει ραντεβού στο ξενοδοχείο της ομάδας για να την πιζάρουν κατά την LSC της στην Σιδηροφόρο. Η ομάδα κάνει ένα ξεμούδιασμα πρωινό και από εκεί και πέρα αυτό θα το κάνει, γιατί στην ουσία οι παίκτες είχαν ρεπό την Πέμπτη, έκανε μια προπόνηση την Παρασκευή πιο χαλαρή. Οπότε και σήμερα θα κάνει ένα ξεμούδιασμα πρωί και περιμένουμε τον κόσμο του συνοδεία πασίγιο εξαγωνιστικό να πάνε μέχρι το Απόστολος Νικολαίδης και πάνε πραγματικά, Δημήτρη, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο αμφίροπα ντέρμπι και δύσκολα, γιατί είναι και δύο με φοβερή ψυχολογία από τις νίκες με Άρη και ΠΑΟΚ. Είναι σε φάση που δεν τους παίρνει και τους δύο να χάσουν. Δύο φορές έχουν κοντραριστεί, δεν έχουν κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, να σου πω ότι του πηγαίνει ο Απρίλης γενικά με τον Ολυμπιακό και ότι τον Βαΐον έχει ξαναπάρει παιχνίδια και με τον Αϊτόρ, το 0 και με τον Μιχάλη Κωνσταντίνο πιο παλιά. Αυτά για όσους πιστεύουν στις παραδόσεις που είναι για να σπάνε. Οι παραδόσεις εγώ δεν πιστεύω και τόσο πολύ, απλά τα αναφέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και σήμερα νομίζω δεν θα χάσει το παιχνίδι και θα έχει πολύ πιθανότητα να το χτυπήσει για να το πάρει. Ναι. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πλήρες το ρεπορτάζ. Είπες ότι έχει δείχνει ο Παναθηναϊκός 7 παιχνίδια, αλλά έχει και 7-0-0 στο ημίχρονο συνολικά αυτά τα μάτια. Σωστά. Και ό,τι βάζει στο δεύτερο τα βάζει. Σωστά. Λοιπόν, εδώ βέβαια το παιχνίδι, ό,τι γίνει, ό,τι εξέλιξη έχει σοβαρή, όποιος σκοράρει, σίγουρα θα το καθορίσει κατά πολύ. Ειδικά όταν προηγείται, δεν χάνει, Δημήτρη. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.